Κυρία Κατσότη, ο κόσμος στενάζει, δεν είναι υποερώτηση. Έχουμε μία ραγδαία φτωχοποίηση και κομματιών της κοινωνίας που τα έβγαζαν πιο εύκολα πέρα τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να μου πείτε τι θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να γίνει. Όχι όταν, αύριο. Κυρία Γιάμαλη, όντως αυτό έτσι όπως το περιγράφεται είναι. Ο κόσμος είναι έναν φιάλτη. Με δυσκολία κάνει χρήση του ρεύματος. Σκέφτεται πώς θα αποπληρώσει τα τιμολόγια. Ωστόσο όμως το θέμα ποιο είναι. Η λύση είναι να περιμένουμε το δικαστήριο αν θα βγάλει απόφαση που θα καταργεί τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Είπατε κι εσείς ότι το δικαστήριο μπορεί να βγάλει απόφαση ότι είναι νόμιμη. Δικάζει το δικαστήριο με βάση την νομοθεσία. Και όπως είναι γνωστό, η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι νόμος του κράτους από το 2013. Mm-hmm. Δεν την κατάργησε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην κυβέρνηση την περίοδο εκείνη. Και επίσης, όπως είναι γνωστό, η ενέργεια έχει απελευθερωθεί, είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πάνω σε αυτό συμφωνούν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Πάνω σε αυτή την πολιτική πορεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν απελευθέρωσαν την ενέργεια. Και βλέπετε οι μονοπωλιακοί όμιλοι εδώ κάνουν πάρτι στην πλάτη των ίδιων των εργαζομένων και του λαού. Επίσης έγινε το χρηματιστήριο ενέργειας. Ποιος το έκανε αυτό? Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την περίοδο. Έγινε το χρηματιστήριο ενέργειας. Ήταν μνημονιακή υποχρέωση, λένε, άρα, λοιπόν, η ένταξή μας. Ορίστε. Λένε ότι η ένταξή μας στο χρηματιστήριο ενέργειας ήταν μνημονιακή υποχρέωση και ότι επί των ημερών τους δεν αυξήθηκαν λογαριασμοί ούτε ευρώ. Κυρία Γιάμαλη, εντάξει, ήταν γνωστό όμως ότι θα αυξηθούν τα τιμολόγια αφού η ενέργεια έγινε χρηματιστηριακή. Mm-hmm. Και ερχόμαστε λοιπόν και εδώ και λέμε. Διαφωνεί κανείς από το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ, με την απελευθέρωση? Διαφωνεί κανείς με το χρηματιστήριο ενέργειας? Διαφωνεί κανείς με την εμπλοκή της χώρας στις κυρώσεις εδώ, πρώτος αυτή η χώρα μας, στις κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία, που εδώ βλέπουμε ότι αυτά τα μέτρα, αυτές οι συνέπειες αυτές τελικά τις πληρώνει ο λαός και θησαφρίζουν οι εφοπλιστές με το LNG? Γιατί αυτό γίνεται τώρα. Ναι. Και αυτό είναι αποτέλεσμα, να το πω έτσι, της αύξησης των τιμών και οι συνέπειες του πολέμου. Είναι. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια εμπλοκή της χώρας που, εκτός των άλλων, της πρόκλησης απέναντι σε αυτούς τους λαούς, της πρόκλησης στο λαό μας, το φιλελληνικό λαό μας, που πάει και δίνει όπλα στους Ναζί στην Ουκρανία, γιατί εκεί δίνει τα όπλα, ο στρατός είχε όπλα. Δίνει όπλα στους Ναζί για να χτυπούν και τους φιλορώσους που είναι μέσα στην χώρα, αλλά και πέρα από εκεί στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, που τι κάνει? Προσπαθεί να ελέγξει πηγές πλούτου, να ελέγξει το φυσικό αέριο και άλλον ορυκτό πλούτο της περιοχής, και εδώ η χώρα μας συμμετέχει σε αυτό, βεβαίως με... Είναι επιλογή της αστικής τάξης να συμμετέχει. Έτσι υπηρετείται σήμερα, υπηρετούνται οι ανάγκες της. Ωστόσο όμως η συνέπειση των νόμων είναι μεγάλη. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί, να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής, να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας, γιατί αυτά φουσκώνουν τους λογαριασμούς, και να υπάρξει άμεση και πλήρης επαναλειτουργία των ελληνικών μονάδων. Χωρίς τις δεσμεύσεις του χρηματιστηρίου ρήπων, που αυξάνουν την τεχνικά την τιμή του λιγνίτη. Δεδομένο ότι τώρα ναι, είναι φθηνότερος ο λιγνίτης και λόγω του πολέμου, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να απεμπλακούμε από το λιγνίτη, γιατί είναι πολύ ρηπογόνος, κακός για το περιβάλλον. Κυρία Γιάμαλη, έγινε και απόφαση να αυξηθεί κατά 50% η εξόρυξη λιγνίτη και να χρησιμοποιηθεί για τα επόμενα δύο χρόνια. Με τις μονάδες οι οποίες είναι ανοιχτές τώρα, κύριε Σενεδάκη, μόνο αν δουλεύουν στο φουλ όλες, μόλις το 30% των αναγκών μας βγάζει. Θα γίνει και μετατροπή από φυσικό αέριο σε πετρέλαιο για τις υπόλοιπες. Κυρία Γιάμαλη, το Κομμουνιστικό Κόμμα λέει κάτι άλλο, να μην αφήσουμε τους λιγνίτες. Ναι, βεβαίως, αυτό λέμε, να μην αφήσουμε τους λιγνίτες, γιατί η νέα τεχνολογία με την επιστήμη, την τεχνική, μπορεί να βρει τρόπους να υπάρξει μικρότερη ρήπανση. Να είναι λιγότερο ρηπογόνο. Λιγότερο ρηπογόνο και να αξιοποιηθούν όλες οι πηγές.
Εμείς δεν είμαστε με αυτή την άλλη πηγή, είμαστε με όλες τις πηγές. Αλλά αυτή την περίοδο που πρωτοστατούμε, υποτίθεται, στην πράσινη μετάβαση, mm-hmm. που εδώ είναι παιχνίδια τέλος πάντων όλων αυτών, είναι νέα πεδία κερδοφορίας για τους μονοπωλιακούς ομίλους στην ενέργεια. Και εδώ αυτό πληρώνει σήμερα ο λαός μας και θα πληρώνει ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα με τους πράσινους φόρους. Αυτή είναι η προοπτική που έχει χαραχτεί από τους μονοπωλιακούς ομίλους και υλοποιείται από τις κυβερνήσεις που υπηρετούν τις δικές τους ανάγκες. Ο λαός λοιπόν κανένα όφελος δεν έχει από αυτή την πολιτική. Πρέπει να αντισταθεί, πρέπει να αντιδράσει, πρέπει να συγκρουστεί και δεν είναι γιατί το θέμα. Γιατί να μην αντισταθεί λοιπόν ακόμα και δια της νημικής οδού. Δεν πρέπει να αντισταθεί, λέτε. Κάπως πρέπει να αντισταθεί. Θα πάρουμε, τι θα κάνουμε τώρα, πώς θα μπουκάρουμε στη ΔΕΗ. Εμείς δεν αποκλείουμε ούτε τη δικαστική οδό. Υπάρχουν δικαστές οι οποίοι έχουν δείξει, να το πω έτσι, μπορεί να γίνει και τα φιλολαϊκά του συστήματα και προσπαθούν και βγάζουν αποφάσεις τέτοιες που δυσκολεύουν, αν θέλετε, την πολιτική της κυβερνήσης κτλ. Ωστόσο όμως, κανείς δεν πρέπει να επαναπάβεται σε αυτό. Θέλει ο λαός να αγωνιστεί και μπροστά μας έχουμε εδώ την Πρωτομαγιά, για παράδειγμα, που κύριο αίτημα θα είναι αυτό της ακρίβειας, των ανατιμήσεων, ο πόλεμος και όλα αυτά βέβαια που σήμερα βασανίζουν το λαό μας και χρειάζεται πράγματι εδώ μαζική συμμετοχή, καθολική συμμετοχή, αγώνα σε κάθε κλάδο, όπως εδώ είχατε προηγουμένως τους οικοδόμους και την Κόσκο, όπου υπογράφηκε σύμβαση μέσα από πολύ σκληρούς αγώνες μακροχρόνιους, όπως και η Κόσκο είναι σε κινητοποιήσεις για να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει στο σπίτι του μετά τη δουλειά του και να μην σκοτώνεται, για αυξήσεις, για συλλογική σύμβαση. Και παρόλα αυτά βλέπετε ότι όλο αυτό το πλαίσιο το νομοθετικό που έχει κάνει η κυβέρνηση για να χτυπήσει το κίνημα, για να καταστήλει αγώνες, να ποινικοποιήσει την αντίσταση του κόσμου, την διεκδίκηση, δεν μπορεί να έχει μέλλον, δεν έχει μέλλον. Μάλιστα. Και χρειάζεται εδώ μαζική συμμετοχή του κόσμου για να υπερασπιστεί τη ζωή του, τα δικαιώματά του, να έχει ρεύμα. Σήμερα το 21ο αιώνα, το 2022, να κόβονται ρεύματα 1.200 διακοπές. Εδώ μάθαμε το πλήσιμο 4 σημείων, κύριε Κατσότη. Διαφημίζεται στη Γερμανία. Ορίστε. Εδώ μάθαμε το πλήσιμο 4 σημείων. Να πλενόμαστε μόνο στα βασικά, γιατί το δέρμα αυτό καθαρίζεται. Δημοσίευμα της Bild που επικαλείται και η Γερμανό. Δεν έχει όρια. Λοιπόν, μιλάμε για βαρβαρότητα, για ένα σύστημα που έχει σαπίσει και πρέπει να ανατραπεί. Αυτή είναι η προοπτική που πρέπει να χαράξει ο κόσμος και να οικοδομήσει μια άλλη κοινωνία. Και αν μπορεί η ρήτρα προσαρμογής να μην πληρώνεται μέχρι να βγει η απόφαση με νομοθετική ρύθμιση, γιατί είναι. Εδώ ζητάμε μια δημοκρατία. Θα την ψηφίσετε. Λοιπόν, εάν λοιπόν θα παρουσιάσετε τη δική σας, γιατί να μην γίνεται να καταργηθεί και εντελώς. Αν λοιπόν γίνεται να μην πληρώνεται. Με κάποιο τρόπο πρέπει να υπολογίζεται το κόστος. Δεν γίνεται να μην υπάρχει κανένα άνθρωπο. Η ρήτρα αναπροσαρμογής τι κάνει? Διασφαλίζει τα υπερκέρδη των επιχειρήσεων. Βεβαίως. Αυτό κάνει. Καταθέτει την νομοθετική ρύθμιση για να πηγαίνει, για να αλλάξει αυτό το πρόβλημα. Για τα υπερκέρδη και έρχεται πίσω στην Ελλάδα. Εσείς τι θα κάνετε τώρα στη Βουλή, γιατί υπάρχει και το νομικό πράγμα. Ακούστε, το νόμιμο μάλλον. Εμείς, θα το κάνετε, δεν θα το κάνετε? Εμείς, κυρία Σουμελίδη, δεν λέμε ότι δεν πρέπει να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής ή δεν πρέπει να την πληρώνουν τώρα. Να μην την πληρώνουν τώρα. Το θέμα είναι άλλο. Ότι δεν μπορεί όλα τα υπόλοιπα που είπαμε, που είναι οι αιτίες του μεγάλου προβλήματος. Σαφές είναι, όπως αυτό είναι, το εξηγήσαμε και νωρίτερα. Το χρηματιστήριο ενεργείας. Κυρία Κατσότη. Οι ίδιες οι κυρώσεις. Αυτές είναι ζητήματα τα οποία είναι μπροστά μας. Θα επανέλθω σε εσάς αμέσως μετά. Κυρία Κατσότη, σας ακούω. Κυρία Γιάμαλη, οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι εγκληματικές απέναντι στον κόσμο που βιώνει αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Τώρα θέλει λύση. Τώρα θα πρέπει να μειωθούν τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν μπορεί να πληρώσει αυτά τα τιμολόγια. Αυτό είναι, το λένε όλοι. Δεν μπορεί να τα πληρώσει. Και ρύθμιση να κάνει, μετά θα έρθει το άλλο τιμολόγιο, το οποίο θα είναι στα ίδια επίπεδα. Άρα λοιπόν τώρα απαιτούνται
λύσεις. Και οι λύσεις αυτές θα πρέπει να είναι, για να είναι, να το πω έτσι, οριστικές, θα πρέπει να συνοδεύονται από αυτά που είπαμε και προηγουμένως, για να είναι η ενέργεια κοινωνικό αγαθό και όχι πανάκριβο εμπόρευμα, ένα πεδίο μεγάλης κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν μπορεί από τη μία τα κέρδη και από την άλλη οι ανάγκες. Κέρδη και ανάγκες είναι αντίθετες έννοιες. Όταν αυξάνονται τα κέρδη, οι ανάγκες δεν ικανοποιούνται. Και σήμερα βλέπετε ότι έχουμε ενεργειακή φτώχεια. Αυξάνεται κάθε μέρα. Οι διακοπές που είπατε και έγινε και αυτή η προκλητική δήλωση του βουλευτή για τζάπα, δεν υπάρχει τζάπα, να μην υπάρξει καμία διακοπή ρεύματος. Δεν μπορεί. Μα γίνεται σήμερα... αυτό. Θα σας πούνε πώς θα πληρώνει μετά ο κόσμος, άμα ξέρει ότι δεν υπάρχει καμία συνέπεια. Ναι. Σχήμα λόγου είναι, λέμε, το ερώτημα. Γι' αυτό λέμε, κύριε Γιάμαλη, αν η ενέργεια λοιπόν δεν πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό, τότε δεν θα το έχουν, δεν θα το έχει ο κόσμος. Άρα λοιπόν εδώ ο καθένας μας πρέπει να κριθεί. Πρέπει να κρίνει ο κόσμος αυτή την πολιτική που έχει ακολουθηθεί. Θα έχει ρεύμα ή θα γυρίσει πίσω. Θα γυρίσει πίσω. Να φοβάται τώρα να βάλει το πλυντήριο άλλος γιατί θα κάψει ρεύμα. Για να μην αυξηθεί κιόλας η τιμή του και να μην έχει και όλο αυτό το τιμολόγιο που έχει σήμερα. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν θέλει εδώ να συζητάμε για μελλοντικά πράγματα που η Ευρώπη θα πάρει. Το πρόβλημα είναι η Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει όλη αυτή την πολιτική της απελευθέρωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει αυτή την πολιτική της πράσινης μετάβασης. Είχε ήδη το φυσικό αέριο ως τη βάση της ενέργειας και τώρα πάει να απεμπλακεί από την Ρωσία και έρχεται με το LNG το αμερικάνικο, το οποίο είναι πιο ακριβό. Τα τιμολόγια θα αυξηθούν ακόμη παραπάνω το επόμενο διάστημα. Αυτή θα είναι η προοπτική με το τιμολόγιο της ενέργειας, με την αλλαγή, να το πω έτσι, από το φυσικό αέριο της Ρωσίας στο LNG, το ευρωποιημένο, το αμερικάνικο, θα έχουμε μία αύξηση γιατί είναι πιο ακριβό το LNG. Μάλιστα. Και θα διαιωνίζεται μία κατάσταση και ο λαός θα ζει αυτόν τον εφιάλτη. Άρα λοιπόν οι εργαζόμενοι, ο λαός μας, θα πρέπει να βάλει απέναντι αυτές τις δυνάμεις που, αν θέλετε, σε αυτό το 2022 τον αφήνουν χωρίς ρεύμα. Κύριε Σενετάκη, αυτό σχολιάζω. Με συγχωρείτε, λέτε η κυβέρνηση όντως έχει μία πολιτική. Έχει δεσμεύσεις. Διαχειρίζεται τις ανάγκες των μεγάλων ομίλων. Πάνω απ' όλα τα κέρδη. Δεν νοιάζεται για τις ανάγκες του κόσμου. Ελευθερία της αγοράς. Και όποιος αντέξει. Που είπε η κυρία Γιάμαλη από ομίλους είναι. Ακούστε, ελευθερία της αγοράς και όποιος αντέξει. Ακούστε, από πλούσιους, ναι, ανθρώπους. Οι όμιλοι, ναι, οι όμιλοι είναι αυτοί. Αυτοί καταφέρουν εναντίον μας. Και οι όμιλοι οι οποίοι θέλουν. Όχι επειδή είστε φιλολαϊκοί όμως, Γιάννη. Οι όμιλοι θέλουν. Έχετε διασφαλίσει έτσι κι αλλιώς στις βιομηχανίες πολύ φτηνή ενέργεια σε σχέση με τα οικιακά τιμολόγια. Αυτό είναι καθαρό. Τα οικιακά τιμολόγια πληρώνουν και την ενέργεια των μεγάλων βιομηχανιών. Χρόνια τώρα, όχι εσείς βέβαια, χρόνια τώρα οι κυβερνήσεις. Ωστόσο όμως, λέω ότι σήμερα υπάρχει μια συζήτηση για τη διαχείριση αυτής της κατάστασης. Μια διαχείριση που τι έχει σαν βάση. Έχει σαν βάση την οικονομία αυτή της αγοράς, την λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας και από την άλλη είναι τα λαϊκά νοικοκυριά τα οποία στενάζουν κάτω από μεγάλα προβλήματα. Ανεργία, φτώχεια, εξαθλίωση, τα τιμολόγια που είπατε, η ακρίβεια. Δεν μπορεί σήμερα το καλάθι της νοικοκυράς, όπως λέμε, συνηθίζουμε να λέμε. Του νοικοκυριού να λέμε, δεν είναι μόνο οι γυναίκες. Του νοικοκυριού, λοιπόν, να το πούμε έτσι βεβαίως, είναι στον πάτο. Δεν πάει με τίποτα προς τα πάνω, όλο προς τα κάτω. Δεν μπορεί να αντέξει σήμερα μια οικογένεια, μια λαϊκή οικογένεια με μισθούς πείνας. Δόθηκε αυτή η αύξηση, η οποία έχει ξαναμιστεί έτσι κι αλλιώς από την πρώτη στιγμή που δόθηκε. Αστεία είναι αυτή η αύξηση, κύριε Κατσότη. Μπορείστε. Αστεία είναι αυτή η αύξηση με 8,9 πληθωρισμό. Είναι πολύ αστεία αυτή η αύξηση, έτσι είναι, και βεβαίως ούτε αυτά εφαρμόζονται. Βλέπετε ότι χωρί δουλειά είναι σκλαβοπάζαρα. Ούτε πληρώνουν τους εργαζόμενους,
δεκάωρα, δωδεκάωρα. Είναι το νομοθετικό πλαίσιο. 7 στα 7 στη σεζόν τα παιδιά που δουλεύουν στη βαριά μας βιομηχανία. Έτσι είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Νομοθετικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα. Την ίδια στιγμή όμως.